Φίλες και φίλοι του ελληνικού αθλητισμού, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε στην καρδιά της πόλης, όπως βλέπετε, στην εμβληματική πλατεία Αριστοτέλους. Ο λόγος προφανής. Μάστρες Θεσσαλονίκη, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley. Έναρξη του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος που γιορτάζει φέτος 30 χρόνια ζωής. Μαζί με τον Μανώλη Ουρμελιώτη, το team manager της εθνικής ομάδας, και τον Γιώργο Τότσικα, που θα μας μεταφέρει όσα γίνονται εντός και εκτός άμμου, θα μοιραστούμε τους δύο τελικούς του Μάστερ της Θεσσαλονίκης. Η αρχή θα γίνει με το ζευγάρι των γυναικών. Περισσότερα σε λίγο, μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Βρισκόμαστε στην Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Πλατεία Αριστοτέλους έχει πλημμυρίσει από κόσμο. Οι κερκίδες αποδείχθηκαν μικρές τελικά για να χειροκροτήσουν οι φίλαθλοι, οι θεατές εδώ πέρα, τα ζευγάρια των τελικών του Masters Θεσσαλονίκης, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley. Τέσσερις στάσεις φέτος. Η αρχή από τη Θεσσαλονίκη, θα ακολουθήσει ο Πειραιάς, ο Σχοινιάς και το Σύνταγμα. Έχουμε την παρουσίαση των διαιτητών και τον πρώτο τελικό των κοριτσιών. Λίζα Τριανταφυλλίδη με Δήμητρα Μαναβή θα τεθούν αντιμέτωπες με το κριτικό δίδυμο Ιωάννα Περδικάκη και Γεωργίνα Αντωνακάκη. Έχουμε την παρουσίαση των διαιτητών του τελικού. Πρώτη διαιτητής η Μαρία Τσούλα. Δεύτερος διαιτητής ο Θανάσης Ειρηναίος Μούζουλα. Στη γραμματεία η κυρία Δρούκα. Επόπτες Χατζηγεωργίου και Ψύχου. Δίπλα μου, όπως σας προανέφερα, έχω τον team manager των εθνικών ομάδων, τον Μανώλη Ρουμελιώτη, έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τις χρυσές σελίδες του beach volley στην χώρα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι σήμερα στο Masters Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά μιλάμε για σχεδόν δύο αλάνθαστες ομάδες. Η μία έφτασε στον τελικό χωρίς να χάσει σετ, η άλλη απόλυσε μόλις ένα. Λίζα Τριανταφυλλίδη, περσινή πρωταθλήτρια Ελλάδος, άλλαξε τέρι. Έχει δίπλα της την Δήμητρα Μαναβή, έμπειρη αθλήτρια. Βλέπουμε εδώ πέρα το πρώτο ζευγάρι, τον τελικό με το νούμερο 1, η Λίζα Τριανταφυλλίδη, κόρη του μεγάλου Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, και δίπλα της η Δήμητρα Μαναβή, ένα κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη. Και εδώ είναι το άλλο το ζευγάρι. Μας έχουν έρθει από την Κρήτη δύο κορίτσια ανερχόμενα, η Ιωάννα Περδικάκη με το νούμερο 1 στο τοπάκι, και δίπλα της η Γεωργίνα Αντωνακάκη, η οποία διακρίνεται και στην σάλα, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο, με το νούμερο 2 στην φανέλα. Και τώρα θα δούμε το ζευγάρι που θα έχουν απέναντι, την πρωταθλήτρια Ελλάδας, την Λίζα Τριανταφυλλίδη, η οποία δεν θα έχει φέτος παρτενέρ την Μάτιου. Επέλεξε να πορευτεί φέτος στην άμμο μαζί με την Δήμητρα Μαναβή. Η Δήμητρα, γέννημα Θρέμα, Σαλονικιά, έχει κατακτήσει 3 φορές το Masters εδώ πέρα, το 2018, το 2019 και το 2022. Και πρωταθλήτρια Ελλάδας το 2018, τότε με την Κωνσταντίνα Τσοπούλου. Η Δήμητρα Μαναβή, η οποία μπαίνει στην άμμο μέσω αποθέωσης, έχει αρκετούς φίλους στις κερκίδες. Και ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Μανώλη Ρουμελιώτη. Νομίζω ότι θα δούμε ένα πολύ όμορφο τελικό και οι δύο ομάδες άξια έφτασαν μέχρι εδώ. Όπως προανέφερες, έφτασαν αίτητες. Είναι από τη μία οι μικρές κριτικοπούλες έχουν όμως εμπειρία. Άλλωστε πέρυσι κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στα τελικά του Αγίου Νικολάου. Και από την άλλη, η πολύ έμπειρη Δήμητρα Μαναβή με τη Λίζα Τριανταφυλλίδη, που φέτος έγιναν ομάδα, αποφάσισαν να πορευθούν μαζί, μια και είναι αθλητήρες που δεν ασχολούνται με το βόλεϊ και όλο το χρόνο προπονούνται σκληρά στο beach volley. Πρώτος πόντος για την Μαναβή. Βγήκαν αρκετές άμυνες. Βλέπετε με αυτό το καρφί. Η Μαναβή πήρε τον πρώτο πόντο για την ομάδα της και ετοιμάζεται για το σερβίς. Out. Ακούπως ο πόντος. 1-1. Σε αντίθεση με τις άλλες χρονιές, βλέπουμε ότι υπάρχει ελαφρό αεράκι εδώ στην Αριστοτέλους, δροσερό. Ιδανικές συνθήκες για beach volley. Ακριβώς.
Και έχουμε και τον πρώτο άσο στο παιχνίδι. 2-1 λοιπόν για την Περδικάκη και την Αντωνακάκη. Μαναβή. Προσπάθησε για την άμυνα για τον Ακάκη, δίχως αποτέλεσμα. 2-2. Πάμε στον Γιώργο Τότσικα. Γιώργο. Έχουμε δίπλα μας τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη. Κύριε Αγγελούδη, λένε ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, αλλά τελικά σαν την Πλατεία Αριστοτέλους μάλλον έχει, έτσι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σαν τη Θεσσαλονίκη πρώτα δεν έχει. Και γι' αυτό το λόγο οι Αριστοτέλους αυτούς τους μήνες θα γίνεται ένας χώρος προσέλκυσης σαν να μοιάζει παραλία όλα τα αθλήματα beach. Έχουμε μια σειρά από τέτοιες προσπάθειες με κορονίδα, ένα άθλημα το οποίο είναι συνυφασμένο και με την πόλη αλλά και με τη χώρα. Ένα άθλημα με μεγάλη αναπτυξιακή βάση, ένα άθλημα με σωστά διοικητικά στελέχη και τους ευχαριστώ που για άλλη μια χρονιά επιλέγουν τη Θεσσαλονίκη και αυτή την ευληματική και ομορφότερη πλατεία προκειμένου να αναδείξουν τις αρετές ενός αθλήματος που έχει 2 Ολυμπιακά αγωνίσματα, τη σάλα και το μπιτς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευγενία. Αυτά από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη. Στο μεταξύ, όπως βλέπετε και εσείς, έχουν πάρει ένα προβάδισμα 3 πόντων η Περδικάκη με την Αντωνακάκη. Δείχνουν να πατάνε καλύτερα στην άμμο. Παίζουν πολλά χρόνια μαζί, παρόλο που είναι μικρές, αλλά από πολύ μικρή ηλικία αγωνίζονται στο beach volley τους καλοκαιρινούς μήνες. Η μία ξέρει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι της άλλης και είναι πάρα πολύ μαχητικές, κυνηγάνε όλες τις μπάλες στην άμυνα. Αυτό είναι κάτι που τους δίνει, είναι το πλεονέκτημά τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Από την άλλη, η Δήμητρα και η Λίζα είναι πολύ δυνατές πάνω στο φιλέ. Αν κρατήσουν καλά την υποδοχή, έχουν και οι δύο πολύ καλή πάσα. Έρχονται με πλεονέκτημα, πάνω στο φιλέ είναι πιο δυνατές. Και έχουν και την εμπειρία και οι δύο. Πάμε να δούμε τώρα την επίθεση της Περδικάκη. Out. Ροκανίζουν τη διαφορά στον πόντο. Η Τριανταφυλλίδη με τη Μαναβή 4-5. Συνεχίζει να σερβίρει η Μαναβή. Εκβίασε να πάρει τον άσο εκεί πέρα. Έπαιξε στην γραμμή. Out. Στο συν 2 η διαφορά. Και θα σερβίσει τώρα η Ιωάννα Περδικάκη. 22 ετών. Βλέπουμε παίζουν με τις γραμμές εδώ πέρα τώρα τα δύο ζευγάρια. Προσπαθούν να πιέσουν το σερβίς για να χαλάσουν την υποδοχή του αντιπάλου, έτσι ώστε να μην έρθουν με πλεονεκτικό τρόπο πάνω στο φιλέ. Σίγουρα το σερβίς και η υποδοχή θα παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο στο συγκεκριμένο μάτσο. Διάβασε καλά τη φάση Μαναβή, ωραία άμυνα, πήρε και την επίθεση. Αντωνακάκη τώρα βγάζει Τριανταφυλλίδη. Δεν μπορεί να επαναφέρει η Τριανταφυλλίδη. 7-5 διατηρεί το προβάδισμα η Περδικάκη με την Αντωνακάκη. Στα 21 πόντους ολοκληρώνεται το σετ στο beach volley. Μαναβή. Ωραίο πέρασμα, έξυπνο. Βρήκε κενό χώρο η Τριανταφυλλίδη. Κερδίζει και το χειροκρότημα. Διάβασε γήπεδο εδώ πέρα. Ήταν πολύ έξυπνη προσπάθεια με τη δεύτερη. Δάχτυλα πίσω στο κενό. Κάτι που δεν περιμένει η αντίπαλη ομάδα. Δεν είχε βγει καλή υποδοχή. Εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή της στο φιλέ η Τριανταφυλλίδη. Ισορροπία στο πρώτο σετ. 7-7. Βλέπουμε το 5-2. Να αποτελεί πλέον παρελθόν. Κατάφεραν να ροκανίσουν την διαφορά των 3 πόντων και να ισορροπήσουν την κατάσταση σε αυτό το σετ. Αρκετοί προπονητές, παλιοί παίκτες βρίσκονται ανάμεσα στους θεατές εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Σε λίγο ο Γιώργος Τότσικας θα συνομιλήσει με έναν από αυτούς. Στο μεταξύ, η Περδικάκη παίρνει ακόμη έναν πόντο. Γιώργο, ποιος είναι ο επόμενος εκλεκτός καλεσμένος? Είναι ένας συλλέκτης τροπέων πρωταθλημάτων, Ευγενία, ο Γιάννης Καλμαζίδης. Και νέος προπονητής στον Όφη πλέον.
Κύριε Καλαμαζίδη, έχετε μετρήσει ποτέ τα πρωταθλήματα που έχετε, έχετε μια μεγάλη βιβλιοθήκη, φαντάζομαι, για τα τρόπαια. Δεν άκουσα καλά. Έχετε, λέω, πολλά πρωταθλήματα. Έχετε μετρήσει πόσα έχετε? Ναι, έχω. Είμαι τυχερός και βρέθηκα σε κάποιες καλές ομάδες, καλές συνθήκες και δόξα τω Θεώ υπάρχουν κάποια πρωταθλήματα. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Άμος ή παρκέ? Σαν παίχτης άμος, σαν προπονητής και σαν φύλαθλος, πιστεύω παρκέ. Επειδή έχετε κάνει και έχετε και ιδιαίτερη έφεση στο γυναικείο βόλεϊ, θέλουμε προγνωστικά, πράσινο ή μοβ? Δύσκολα, ειδικά στους τελικούς είναι πολύ δύσκολα. Και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές, ισοδύναμες πιστεύω, και δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη. Βλέπουμε επίσης κορίτσια από όλη την Ελλάδα, από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, από Κρήτη. Επειδή ξέρουμε ότι αγαπάτε, για να δώσω και το λόγο και στην Ευγενία, επειδή ξέρουμε ότι αγαπάτε το βολή, είναι όμορφες εικόνες εδώ που βλέπουμε να γεμίζει όλη η πλατεία με τόσο κόσμο, έτσι. Πάντα. Όταν υπάρχει beach volley εδώ στην πλατεία ή όπου και να υπάρχει, νομίζω γεμίζει όλα τα γήπεδα. Είναι ένα από τα πρώτα, πάνω το πρώτο άθλημα του καλοκαιριού και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να βλέπει τόσο κόσμο εδώ. Γιάννης Καλαμαζίδης, λοιπόν, Ευγενία, ο λόγος εσένα. Στο μεταξύ ανέβησαν στροφές για τον Ακάκη με την Περδικάκη. 11-8-11-9 τώρα με αυτό το δυνατό πέρασμα της Μαναβή. Εγώ θα έλεγα ότι είναι το άθλημα του καλοκαιριού το beach volley, κύριε Ρουμελιώτη. Βλέπουμε όμορφες εικόνες, βλέπουμε τα κορίτσια να προσπαθούν να ζεστάνουν τον κόσμο με τις επιδόσεις και τις μονομαχίες τους πάνω στην άμμο. Μαναβή στο σερβίς. Περδικάκη στην επίθεση, διατηρεί αυτό το προβάδισμα η MOV ομάδα, 12-9 και time out. Σίγουρα το beach volley είναι ο βασιλιάς των καλοκαιρινών αθλημάτων και αυτό άλλωστε φανερώνει και το γεγονός ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι νούμερο 4 σε τηλεθέαση. Οπότε αν εξαιρέσουμε τα άλλα πολύ μεγάλα, είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει. Παίρνουν τα κορίτσια μια ανάσα, ευκαιρία να πάρουμε και εμείς και σε λίγο πάλι κοντά σας. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, η όμορφη αυτή εικόνα που βλέπετε είναι από την πλατεία Αριστοτέλους. Είμαστε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, Μάστερ Θεσσαλονίκης. Πρώτη στάση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ζωής. Σε εξέλιξη είναι ο τελικός των γυναικών. Το ζευγάρι Περδικάκη Μαναβή προηγείται 12-10. Μείωσε τώρα η Δήμητρα Μαναβή, που έχει παρτενέρ φέτος την Ελίζα Τριανταφυλλίδη. Αμφίροπος ο πρώτος τελικός. Σταθερά δίπλα μου ο team manager των εθνικών ομάδων, Μανώλης Ρουμελιώτης. Στον αγωνιστικό χώρο βρίσκεται ο Γιώργος Τότσικας. Αμφίροπος ο πρώτος τελικός, χωρίς προγνωστικά, όπως είπε νωρίτερα και ο Γιάννης Καλαμαζίδης, έξυπνα. Στην ερώτηση βέβαια του ενός εκατομμυρίου, εγώ θα πω ότι τα κορίτσια υπηρετούν, όπως και όλοι οι αθλητές του beach volley, ένα άθλημα στο οποίο ουσιαστικά βάζουν τον εαυτό τους εδώ πέρα. Έτσι, χορηγοί είναι. Δεν υπάρχουν, χρήματα δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να χάνονται αρκετά ταλέντα στην πορεία και να μεταφέρονται στη σάλα. Έχει γίνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και ώστε να έρθουν ακόμα περισσότεροι χορηγοί όπως και στο παρελθόν και να μεγαλώσει γενικότερα το μπάτζετ. Έχουν αυξηθεί πολύ τα έπαθλα, αλλά σίγουρα ακόμα έχουμε δρόμο έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε πάλι επιτυχίες του παρελθόντος. Όμως είναι αξιέπαινη η προσπάθεια η οποία γίνεται, γιατί υπήρχε η μεγάλη κρίση που σταμάτησε γενικότερα ευρύτερα τον αθλητισμό στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να πιστεύω και γενικότερα είμαι αισιόδοξος ως άνθρωπος ότι σύντομα πάλι θα οδηγηθούμε σε μεγάλες επιτυχίες. Mm-hmm. Βλέπουμε το time out ότι απέδωσε καρπούς. Η Μαναβή με την Τριανταφυλλίδη μείωσαν σε 13-12. Αντωνακάκη σταματάει προσωρινά η Τριανταφυλλίδη. Όχι όμως και σε δεύτερο χρόνο. 14-12 για την Περδικάκη με την Αντωνακάκη.
το beach volley που βρίσκεται ενδεχομένως σε ένα σημείο καμπής. Είναι ίσως η φάση αφού έκανε την κοιλιά την αγωνιστική. Να δούμε ξανά προς τα μπρος, προς τα πάνω. Εξού και τα 30 γήπεδα που μας έχουν πει ότι έχουν διαμορφωθεί στο αστικό ιστό της Αθήνας. Σίγουρα. Έχει γίνει μεγάλη επένδυση, κυρίως από στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και με την βοήθεια και την ομπρέλα της Ομοσπονδίας. Και έτσι έχουν δυνατότητα πάρα πολλά παιδιά, αλλά και μενήλικοι, να δουν αυτό που θαυμάζουν απ' έξω στην τηλεόραση, αλλά να μπουν μέσα και να δουν πώς είναι. Οπότε γίνονται πολλές προπονήσεις στο άθλημα του beach volley και πιστεύω μέσα από αυτή την προσπάθεια κάποια στιγμή θα ξεπηδήσουν και καινούργια ταλέντα και να είπαμε να φτάσουμε και πάλι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Time out, βλέποντας ότι οι Περδικάκη και τον Ακάκη έχουν ξεφύγει 4 πόντους, 16-12, προηγούνται σε αυτό το πρώτο σετ του τελικού των γυναικών στο Masters σε Θεσσαλονίκη. Ακολουθούν σε 2 εβδομάδες οι επόμενοι αγώνες των Πειραιά, Σχοινιά και Σύνταγμα. Ευκαιρία και εμείς να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και πάλι κοντά σας σε λίγο. Πανελλήνιο πρωτάθλημα beach volley, εκκίνηση από την Θεσσαλονίκη και την εμβληματική πλατεία Αριστοτέλους. Σε εξέλιξη είναι ο πρώτος τελικός των γυναικών. Τα δύο ζευγάρια που έφτασαν αίτητα ως εδώ είναι η Περδικάκη με τον Ακάκη. Προηγούνται με 17-12 μετά και από αυτόν τον Άσο. Απέναντι στις Τριανταφυλλίδη και Μαναβή, ένα ζευγάρι που δημιουργήθηκε φέτος. Η Τριανταφυλλίδη είναι κάτοχος του τίτλου. Πέρσι είχε φτάσει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου μαζί με την Μάτκιου. Επέλεξε να συνεχίσει την πορεία της μαζί με την Σαλονικά Δήμητρα Μαναβή, η οποία παίρνει την επίθεση εδώ. Τριανταφυλλίδη, Μαναβή υψώνει για την Τριανταφυλλίδη και με αυτό το πλασέ μειώνει σε 13-17. Στο σχολιασμό και των δύο τελικών θα έχουμε τον team manager των εθνικών ομάδων, τον Μανώλη Ρουμελιώτη. Στο ρεπορτάζ είναι ο καλός συνάδελφος Γιώργος Τότσικας. Γιώργο. Έχουμε σήμερα δίπλα μας και είναι μεγάλη τιμή και χαρά τον αντιπρόεδρο βέβαια της Ομοσπονδίας, αλλά αν μου επιτρέπετε κύριε Χαριτονίδη, είστε η εμβληματική μορφή του βόλεϊ της Θεσσαλονίκης και φαντάζομαι ότι είστε ιδιαίτερα συγκινημένος όταν βλέπετε τέτοιους αγώνες εδώ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Αυτό που μας ενδιαφέρει και νιώθουμε μια ευχαρίστηση είναι ότι το τουρνουά πάει πάρα πολύ καλά και αγωνιστικά αλλά και από κόσμο και από χορηγούς, πολύ περισσότερους από ό,τι άλλες χρονιές, και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Ομοσπονδίας και των ανθρώπων, των τεχνοκρατών που έχουμε στην Ομοσπονδία, γιατί αυτοί άλλωστε είναι που διοργανώνουν ένα τέτοιο τουρνουά. Τους ευχαριστώ όλους για την συμπαράσταση και για αυτό που παρουσιάζουν όλους, και νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο το τουρνουά της θα γίνεται ακόμη καλύτερα. Άμως στην καρδιά της Θεσσαλονίκης είναι δηλαδή σουρεαλιστικό κάπως. Ναι, είναι, αλλά πρέπει να θυμίσουμε σε όλους τους τηλεθεατές ότι την άμμο την έχει ολυμπιακό άθλημα μόνο το βόλεϊ. Άρα πρέπει να την ανεχθούμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ευγενία, καλύτερη πάσα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και βλέπουμε τώρα ότι Μαναβή και Τριανταφυλλίδη αντιστέκονται, μειώνουν διαφορά, δεν έχουν παρατήσει το σετ, παρότι είχαν βρεθεί πίσω με 5 πόντους, μείωσαν σε 18-16. Θεωρώ ότι αν ελέγξουν λίγο την υποδοχή τους θα μπορέσουν να έχουν και πιο εύκολα περάσματα. Έχουν ξεκινήσει γενικότερα νευρικά το τελικό. Δεν έχουν βρει ακόμα το συνήθι ρυθμό τους που τους δίνει το προβάδισμα. Από την αρχή του σετ προηγούνται Αντωνακάκη με την Περδικάκη. Τώρα είδαμε η Περδικάκη πέπεσε σε κάποια λαθάκια μετά από την πίεση του σερβίς που έκανε η Μαναβή. Είναι καθοριστικό τώρα μετά το time out να δούμε ποια ομάδα θα πάρει αυτό το πόντο, γιατί η διαφορά θα πάει είτε στους 3 είτε στον 1. Για να δούμε. Να πούμε ότι και οι Κρητικοπούλες που προηγούνται σήμερα είναι στο νούμερο 1 της πανελληνίας βαθμολογίας, αν και μικρές. Ακριβώς. Έχουν τη δική τους διαδρομή στο άθλημα. Και πέρυσι ήταν δεύτερη στο τελικό. Πρώτη ήταν η Τριανταφυλλίδη με τη Μάτη και δεύτερη ήταν η Αντωνακάκη με την Περδικάκη. Η Δήμητρα Μαναβή έχει ήδη 4 πόντους αυτό το σετ. Περδικάκη, δεν ήταν πολύ καλή υποδοχή της, την περιμένει η Τριανταφυλλίδη, μπλοκ και
μειώνουν στον πόντο 17-18 καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία του πρώτου σετ στον τελικό των γυναικών. Όλα είναι ανοιχτά, δεν χωράν προγνωστικά. Έγινε αντεπίθεση από πλευράς Μαναβή και Τριαφυλή το 17-12, πήγε τώρα στο 18-17. Έχουν την εμπειρία και τη γνώση να ανατρέπουν την εις βάρος τους κατάσταση. Συνεχίζει να σερβίρει η Μαναβή. Περδικάκι η άμυνα από την Μαναβή. Το πέρασμα τώρα κιόλας. Αντωνακάκης πάει στα δάχτυλα της Τριανταφυλλίδη. Έτρεξε, δεν πρόλαβε η Μαναβή. 19-17. Δύο πόντοι χωρίζουν τις Περδικάκη και Αντωνακάκη από την κατάκτηση του πρώτου σετ. Στον τελικό των γυναικών, Masters Θεσσαλονίκη, έναρξη Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley με 4 στάσεις φέτος, όλες σε αστικά κέντρα. Εντυπωσιακή η άμυνα, συνέχεια σε αυτόν τον πόντο. Νέα εξαιρετική άμυνα από την Μαναβή, η οποία θα πάρει και την επίθεση και θα πάρει το block out από την Περδικάκη και με την υπόδειξη από την πρώτη διαιτητή, την Μαρία Τσιούλα. Σε επανάληψη φάση, όπως μας τη δίνει ο σκηνοθέτης μας ο Γιώργος Μπότσος, νομίζω δεν χωρά κάποια αμφιβολία. Θα πάρω block out. 19-18, Λίζα Τριανταφυλλίδη. Είναι από τα σερβίς που δεν πρέπει να χάνονται εδώ πέρα, γιατί δίνουν το πλεονέκτημα στην αντίπαλη ομάδα. 20-18, set ball για τις Περδικάκη και Αντωνακάκη. Επιστρέφει το δώρο. 19-20. Επέστρεψε όντως το δώρο στα κορίτσια με την πράσινη φανέλα. 19-20. Σετ μπολ όμως παραμένει για τις Περδικάκη και τον Ακάκη. Θα πάρει την επίθεση Περδικάκη και θα το τελειώσει εδώ το σετ με 21-19. Γεμάτο σετ. Δείχνει και το επίπεδο που βρίσκονται οι δύο ομάδες. Τίποτα δεν είναι εύκολο και ενδεχομένως να είναι ένας τελικός που να κριθεί τελικά και στα τρία σετ. Έτσι είναι. Ήταν γενικότερα ένα νευρικό παιχνίδι. Υπήρχαν λαθάκια και από τις δύο πλευρές. Θα έλεγα από τη μία πλευρά εκμεταλλεύτηκε τη δύναμη πάνω στο φιλέ η Τριανταφυλλίδη και πέτυχε κάποια μπλοκ που ξαναέβαλαν την ομάδα στο παιχνίδι και ταυτόχρονα με το σερβίς το δυνατό που έκανε η Δήμητρα Μαναβή. Από την άλλη, αν εξαιρέσουμε μια κοιλιά που κάνανε οι Αντωνακάκη Περδικάκη με το 17-12, κράτησαν την ψυχραιμία τους, έβγαλαν κάποιες άμυνες και κατάφεραν να κερδίσουν αυτό το σετ έστω και οριακά. Τώρα θα δούμε από εδώ και πέρα πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο σετ. Όμορφης εικόνες από την Θεσσαλονίκη. Το drone είπετε, όπως πετάμε και εμείς με τα κορίτσια και τις μονομαχίες. Πάμε στο Γιώργο Τότσικα. Κάτι ενδιαφέρον έχει ετοιμάσει, Γιώργο? Εδώ έχει ενδιαφέρον. Βλέπω έτσι μικρά κοριτσάκια, μικρά παιδιά, όμορφες στιγμές. Πώς βιώνεις όλο αυτό? Είστε όλοι καλεσμένοι. Νιώθουμε πάρα πολύ ωραία που είμαστε εδώ πέρα. Και επειδή πηγαίνουμε βόλεϊ, αισθανόμαστε πάρα πολύ ωραία που βλέπουμε το μάτς. Είναι πολύ δυνατό μάτς. Εσύ παίζεις βόλεϊ? Ναι, παίζω. Σε ποια ομάδα? Στη Χουβ. Σου αρέσει, θα ήθελες να δεις τον εαυτό σου να παίζεις αυτό το αγωνιστικό χώρο? Ναι, θα ήθελα να το δω. Ποιο είναι πιο δύσκολο, το παρκέ ή εδώ, η άμμος? Η άμμος δεν είναι δύσκολη? Το beach volley αν είναι δύσκολο? Είναι δύσκολο θεωρώ, γιατί είσαι στην άμμο και είναι πιο δύσκολο να κινηθείς. Εσύ κορίτσι μου, παίζεις beach volley? Τι? Παίζεις beach volley? Ναι. Ποιος βλέπεις ότι κερδίζει? Κάνουμε προγνωστικά για να γίνουμε πλούσιοι. Ναι. Ποιος θα κερδίσει, μπλε, μάλλον μόβ ή πράσινο? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω λοιπόν, οκ, okay. Ευγενία, τι να κάνουμε. Ο δεύτερος σετ, Γιώργο μου. Άλλο, έτσι, ναι, πάρε ένα, το ένα. Λόγο. Στο δεύτερο σετ, οι δύο ομάδες. Τα είπε καλά η μικρή φιλάθλος.
ότι είναι δύσκολο γιατί είναι η άμμος και δεν μπορείς να μετακινηθείς εύκολα. Είναι δύσκολα, ναι. Επίπονο. Αλλά γενικότερα αυτό είναι το κέρδος μιας τέτοιας διοργάνωσης, ειδικότερα σε πλατείες, ότι υπάρχει δυνατότητα από πολύ κόσμο να παρακολουθήσει τέτοιου επίπεδου παιχνίδια και ειδικότερα οι μικροί μας φίλοι. Και πιστεύω ότι μέσα από αυτά τα μικρά παιδάκια που τώρα βλέπουν ή κάποια άλλα που είναι τώρα ball girls γύρω-γύρω και δίνουν τις μπαλίτσες, μπορούμε να θαυμάσουμε μετά από κάποια χρόνια και τις επόμενες πρωταθλήτριες Ελλάδος. Με αέρα μπήκανε και σε αυτό το δεύτερο σετ Περδικάκη για τον Κάκη. Ήδη προηγούνται με 3-1, δείχνουν να έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση. Προσπαθούν να βρουν το βηματισμό τους. Η Τριανταφυλλίδη με την Μαναβή. Εδώ η Λίζα Τριανταφυλλίδη κέρδισε έναν πόντο, μείωσε σε 3-2. Όταν χτίζεται ένα ζευγάρι από την αρχή, θέλει το χρόνο του για να δέσει, να αποκτήσει την απαραίτητη χημεία, όσο έμπειρη και αν είναι η κάθε αθλήτρια. Οι μικρές κριτικοπούλες είναι πιο ενθουσιώδεις. Από την άλλη φαίνεται και στα πρόσωπα ότι η Λίζα και η Δήμητρα είναι λίγο πιο σφιχτές. Αλλά πιστεύω ότι αν βρουν το ρυθμό τους, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Yeah. Είναι ένα ντέρμπι σε εξέλιξη. Και σίγουρα ένας τελικός μετράει πάρα πολύ το πόσο καθένας θα διαχειριστεί την ψυχολογία του στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Mm-hmm. Το πέρασμα στην ευθεία από την Δήμητρα Μαναβή μείωσε σε 4-3. Είδαμε νωρίτερα ένα στιγμιότυπο, το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη, να τα λέει με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πετροσφαίρησης, τον κύριο Γιώργο Καραμπέτσο, που μπορεί να σχεδιάζουν το μέλλον του beach volley εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, να αποτελέσει ενδεχομένως και ένα κέντρο αθλητισμού, θα ήταν καλό. Σίγουρα, γιατί για να πετύχει μια τέτοια διοργάνωση υπάρχουν πάρα πολλοί συντελεστές που έχουν γενικότερα συντελέσει στο να στηθεί αυτό το τουρνουά. Υπάρχει Ελληνική Ομοσπονδία Πετροσφαίρησης, υπάρχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, υπάρχει Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπάρχει Ένωση Σωματείων Πετροσφαίρησης της Θεσσαλονίκης εδώ, που όλοι αυτοί οι χορηγοί που έχουν συμβάλει ώστε να μπορέσει να στηθεί αυτό το γήπεδο, να γίνουν όλα στην εντέλεια και να μπορέσουν οι αθλητές να παρουσιάσουν αυτό το θέαμα. Σίγουρα ακόμα και η οργανωτική ομάδα είναι πάρα πολύ έμπειρη, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι και σήμερα σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις και η εμπειρία τους βοηθάει στο να εξελιχθούν όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ πέρα με αυτόν τον πόντο που μόλις είδατε έχουμε μια μικρή ανατροπή. Για πρώτη φορά Τριανταφυλλίδη και Μαναβή πέρασαν μπροστά στο σκορ 5-4, έστω και με βραχία κεφάλι. Τώρα θα γίνουν στο συν 2 με αυτόν τον άσο της Μαναβή. Για να δούμε αν είναι το momentum που ψάχνουν τα κορίτσια για να ανακάμψουν και να ξεδιπλώσουν και τις αρετές τους στην άμμο. Τα έχουν βρει σκούρα απέναντι στο δίδυμο από την Κρήτη, της Περδικάκη και τον Ακάκη. Τον Ακάκη την είδαμε φέτος και στη σάλα με τον Μαρκόπουλο. Δεν αποκλείται να το δούμε και στην εθνική ομάδα. Είναι πολύ πιθανόν. Είναι πολύ καλή σαν αλλά λίμπερο, έχουν δυνατότητα, έχει καλές περγαμινές. Έχουν τη δυνατότητα τώρα όλα τα παιδιά, λίγο πριν την εθνική ομάδα, να κρατηθούν και σε καλή φυσική κατάσταση και να δουλέψουν κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και αμέσως μετά το πρωτάθλημα της Άλλας ασχολούνται με το beach volley μέχρι και την κλίση του στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, είναι πολλοί αθλητές. Είδαμε και ο Βουλκίδης με τον Τζουμάκα που ήταν στο τουρνουά στους άνδρες πριν και ο Κοκκινάκης. Είναι αθλητές των εθνικών ομάδων. Με αυτό το πέρασμα της Μαναβή, το σκορ έγινε 7-5 υπέρ των πράσινων. Ωραία. Τον Ανακάκη, ωραία άμυνα, Τριανταφυλλίδη. Το πέρασμα από την Περδικάκη βγάζει και την άμυνα. Βάζει δυνατά τα χέρια της η Τριανταφυλλίδη. Και ένα κάτι που δεν είχαμε δει ως τώρα στον αγώνα, 8-5 για την πράσινη ομάδα. Όταν η μπάλα πηγαίνει κοντά στο φιλέ, σίγουρα η Τριανταφυλλίδη έχει πλεονέκτημα με τα μακριά χέρια και το πολύ καλό μπλοκ, το ρυθμό που έχει. Οπότε Αντωνακάκη και Περδικάκη προσπαθούν να μην φέρουν την μπάλα τόσο κοντά στο φιλέ, γιατί αυτό τις φαίνει σε δυσκολότερη θέση. Mm-hmm. Νέα άμυνα τώρα. Τριανταφυλλίδη ξανά χτυπάει, οπλίζει. 9-5 στο συν 4. Είπαμε ότι όταν βρουν το ρυθμό τους είναι διαφορετικά τα πράγματα. Φαίνονται λίγο πιο απελευθερωμένες σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού.
Έχει πιέσει η Δήμητρα στο σερβίς και έχει βγάλει πολύ ωραίες άμυνες. Και από την άλλη, η Λίζα και με μπλοκ αλλά και με drop, τον πιστοχώρησε από το φιλέ, έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν αυτή τη μικρή διαφορά των 4 πόντων. Σαν να λύθηκαν τα χέρια τους είναι σε αυτό το δεύτερο σετ. Διαφορετική η εικόνα. Λίζα Τριανταφυλλίδη. Ντονακάκη. Με μια προσπάθηση να περάσει, βγήκε η άμυνα. Δεύτερη ευκαιρία, τώρα την Περδικάκη την επίθεση. Νέα άμυνα από τις πράσινες. Δεν τελειώνει τη φάση, Τριανταφυλλίδη. Άλλαξε πολλές φορές η μπάλα τερέν. Double score τώρα για τις Τριανταφυλλίδη Μαναβή. 15. Δείχνουν να ελέγχουν τον ρυθμό. Πάμε εμείς σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Πανελλήνιο πρωτάθλημα Beach Volley Masters Θεσσαλονίκης. Ο τελικός των γυναικών σε εξέλιξη. Το πρώτο σετ το έχει κατακτήσει η ομάδα Περδικάκη και τον Ακάκη με 21-19. Απέναντί τους η Τριανταφυλλίδη και Μαναβή. Στο δεύτερο σετ τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όπως βλέπετε, το δίδυμο Τριανταφυλλίδη Μαναβή προηγείται με 15. Ζεστός ο κόσμος, το χειροκρότημα, ελαφρύ το αεράκι. Ο Μανώλης Ρουμελιώτης, ο team manager των εθνικών ομάδων, είναι στο σχολιασμό του τελικού. Ο Γιώργος Τότσικας στο ρεπορτάζ. Ωραίο το κατέβασμα από την Περδικάκη. Κάνει 16. Ο Γιώργος κινείται πέριξ των κερκίδων. Πάλι δίπλα σε ωραία πρόσωπα σε βλέπω, Γιώργο. Είμαι τυχερός, Ευγενία. Κάνει φοβερή περιγραφή, δηλαδή αυτά που κάνει δεν μπορώ να τα καταλάβω βέβαια με τον beach volley. Έχουμε δίπλα μας. Δες, πάμε λοιπόν. Έχουμε μια υποστηρίχτρια ξεχωριστή. Με ποιον είσαι? Με την Κρήτη φυσικά, τα καλύτερα κορίτσια. Είσαι από την Κρήτη? Όχι, αλλά τις υποστηρίζω γιατί είναι πάρα πολύ καλές. Ποια πιστεύεις ότι κερδίσεις? Δεν χρειάζεται να ρωτήσω, έτσι. Φυσικά η Κρήτη. Εσύ με ποιον είσαι? Μήπως κάνουμε έτσι λίγο χόντρα? Όχι. Υπάρχει εδώ ψηφοφορία Κρήτης, έτσι, Ευγενία. Λεβεντομάνα η Κρήτη, ναι Γιώργο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια για προγνωστικά. Όταν υπάρχει εδώ, το όνομά σου πώς είναι? Νεφέλη. Όταν λέει η Νεφέλη ότι είμαστε με την Κρήτη, εμείς κάνουμε πάσο, έτσι. Προς το παρόν όμως οι Τριανταφυλλίδη με την Μαναβή δείχνουν να ελέγχουν αυτό το δεύτερο σετ. 12-7 έχουν ανεβάσει το δίκτυο του σκορ. Καλύτερο σερβίς, καλύτερη υποδοχή, καλύτερη κίνηση πάνω στο φιλέ. Τα έχουν βελτιώσει όλα. Σίγουρα. Έχουν βρει καλύτερο ρυθμό, τα πατήματά τους μέσα στο γήπεδο. Δείχνουν αποφασισμένες να ισοφαρίσουν το παιχνίδι. Βλέπουμε εδώ πέρα πώς λειτουργεί μπλοκ άμυνα και αυτός ακριβώς ο πόντος αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο το πάθος που έχουν σε αυτό το δεύτερο σετ. Η κάτοχος του τίτλου, η Τριανταφυλλίδη, μαζί με την Δήμητρα Μαναβή, νικήτρια τρεις φορές στο Masters. Βλέπετε εδώ πέρα μάχες φοβερές πάνω στο φιλέ. Έμπειρη η Λίζα Τριανταφυλλίδη, ήξερε πώς να κινηθεί. Το σερβίς από την Μαναβή, Περδικάκη. Βρίσκει τη μικρή διαγώνια, θα μπορούσαμε να πούμε εδώ πέρα. Ακριβώς, με αυτό μικρό το διαγώνιο. Cut shot, έξυπνο πλασέ, 13-8 και τεχνικό time out. Τεχνικό time out, ανάσες για τα κορίτσια, μικρή ανάσα και για μας. Σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει, όπως βλέπετε, πανελλήνιο πρωτάθλημα beach volley. Έχουν πλημμυρίσει οι κερκίδες, αποδείχθηκαν μικρές, λίγες εδώ πέρα. Ενδεχομένως την άλλη φορά να γίνει, να υλοποιηθεί και αυτό που έχει πει ο Μανώλης Ρουμελιώτης, ότι μάνατζερ των εθνικών ομάδων, για πλωτές κερκίδες στο θερμαϊκό, όπως κάνουν στο εξωτερικό. Σε εξέλιξη είναι ο δεύτερος τελικός των γυναικών. 13-8 προηγείται στο δεύτερο σετ η Τριανταφυλλίδη με Μαναβή. Περδικάκη και τον Κάκη έχουν κατακτήσει όμως το πρώτο σετ με 21-19. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται ο πόντος. Μειώνουν σε 9-13 με την Περδικάκη. Πάμε στο Γιώργο Τότσικα. Γιώργο. Λοιπόν, εδώ έχουμε κόσμο. Πριν είχαμε προγνωστικά για Κρήτη. Εσείς με ποιους είστε? Επιβάλλεται Θεσσαλονίκη. Υποστηρίζουμε τις Θεσσαλονικές. Ερώτηση κρίσεως. Η Θεσσαλονίκη πόσα λάμδα έχει?
απαντάει. Εξαρτάται πώς το προφέρεις. Εξαρτάται. Από το ένα μέχρι όσα θέλεις. Είναι όμορφη έτσι, μια όμορφη βραδιά της Κυριακής. Για μένα ναι, για σένα δεν ξέρω, κορίτσι μου. Ναι, πολύ ωραία. Αλλά αγωνία πολύ. Τώρα θα το, θα το πάρουν, θα το γυρίσουν. Δεν ξέρω. Εσύ με ποιος είσαι, δεν ξέρω. Δεν άκουσα. Ποια ομάδα είσαι. Και με τις δύο. Άρα είναι κερδισμένη η Ευγενία. Έχουμε νικητή. Δηλαδή, όντως φαντάζεσαι τώρα να είσαι και με τις δύο ομάδες. Δεν χάνεις ποτέ. Έτσι ακριβώς. Εγώ βλέπω όμορφα χαρούμενα πρόσωπα στις κερκίδες. Ζουν την αγωνία των αθλητριών, των υδρότων που χύνουν πάνω στην άμμο. Τριανταφυλλίδης 9 άμυνα, Μαναβή στην επίθεση. Αντωνακάκη βρήκε τρόπο να περάσει σε ένα σημείο που δεν θα μπορούσε να πέσει η Μαναβή για να βγάλει την άμυνα. 14-11 πέφτει στους 3 βαθμούς η διαφορά. Γίνανε ωραίες άμυνες και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Και τελικά η Γεωργίνα με ένα ωραίο cut shot κατάφερε να πάρει τον πόντο και να μειώσει τους 3 πόντους. Σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα που ήταν ανοιχτό, ήταν open, γιατί είχαμε και διεθνείς συμμετοχές. Ακριβώς. Υπάρχουν ομάδες από το εξωτερικό που φιλοξενήθηκαν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχαν ομάδες στους άνδρες από τη Σερβία και στις γυναίκες και από την Κύπρο. Ήρθαν και από την Κύπρο ομάδες και στις γυναίκες ομάδες από τη Βουλγαρία. Στον Πειραιά θα υπάρξουν ομάδες από Ιταλία και Ολλανδία, όπως και οι δικές μας ομάδες που γίνουν στο εξωτερικό και συμμετέχουν σε άλλα ευρωπαϊκά σιρκουί, και αυτό γίνεται στα πλαίσια της αμοιβαίας συνεργασίας των χωρών. Mm-hmm. Η διαφορά έπεσε στους 2 πόντους. Time out ζήτησαν Μαναβή και Τριανταφυλλίδη. Time out και εσείς για λίγο στις οθόνες σας και επιστρέφουμε. Έχουμε μείνει στην πλατεία Αριστοτέλους. Δροσίζονται οι Περδικάκοι με την Αντωνακάκη. Καταστρώνουν τα σχέδιά τους. Βλέπουν τι δεν λειτουργήσε σωστά έως τώρα σε αυτό το δεύτερο σετ. Βλέπουμε την Ελίζα Τριανταφυλλίδη να χαμογελά στο βάθος. Σαφέστατα η εικόνα είναι καλύτερη. Η αγωνιστική τους παρουσία, το προφίλ που έχουν παρουσιάσει πάνω στην άμμο, είναι πιο μαχητικές, έχουν βγάλει εκπληκτικές άμυνες και κινούνται καλύτερα σε αυτό που λέμε μπλοκ άμυνα. Πρώτος τελικός της ημέρας των γυναικών, θα ακολουθήσει ο τελικός των ανδρών. Πάντα απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤΡΙΑ στο απόλυτο καλοκαιρινό άθλημα, το beach volley, πανελλήνιο πρωτάθλημα, 30 χρόνια ζωής. Το επίπεδο ανεβαίνει. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να δούμε ξανά τις εθνικές μας ομάδες, κύριε Ρουμελιώτη, και σε μεγάλες διοργανώσεις. Ήσασταν από τους ανθρώπους που είχατε τη χαρά και την ευκαιρία να συμμετάσχετε και σε Ολυμπιακούς αγώνες που έχουμε σε λίγο καιρό στο Παρίσι. Η τελευταία μας παρουσία ήταν πριν 12 χρόνια. Ακριβώς. Πέρασαν πολλά. Είχαμε 4 συνεχόμενες συμμετοχές σε Ολυμπιακούς αγώνες από το 2000, 2004, 2008, 2012. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε καταφέρει να προκριθούμε. Σίγουρα αυτός είναι ένας στόχος, αλλά πρώτα απ' όλα θέλουμε να έχουμε μόνιμους αθλητές και αθλήτριες με ενασχόληση χειμώνα-καλοκαίρι στο beach volley, και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουμε πάλι να ανεβούμε σκαλοπάτια και να φτάσουμε σε διακρίσεις. Γίνεται αυτή η προσπάθεια, χρειάζεται υπομονή, είναι ένα δύσκολο άθλημα το beach volley. Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι υπάρχουν μικρά παιδιά που το αγαπούν και ασχολούνται πιο επισταμμένο σιγά σιγά, και με τη σωστή οργάνωση ευελπιστούμε για το μέλλον. Η τεχνογνωσία υπάρχει, το θέμα είναι να μπορούσαν αυτά τα παιδιά να βρουν το κίνητρο να παραμείνουν στο χώρο, να μην εγκαταλείψουν αυτό το τόσο ωραίο και θεματικό άθλημα. 15-13, 16-13, Τριανταφυλλίδη και Μαναβή, Τριανταφυλλίδη στο σερβίς, είναι άσος, έχει βρει στην γραμμή. Εξού και ο πανηγυρισμός από την Ελίζα Τριανταφυλλίδη, 32 ετών. Πέρσι κατέκτησε το πρωτάθλημα. Πεντακάθαρος ο άσος, όπως μας έδωσε το replay, ο σκηνοθέτης μας, ο Γιώργος Μπότσος. Τριανταφυλλίδη, Μαναβή. Lockout ήτανε, γιατί απόρρισε ο κόσμος στην αρχή. Βρήκε όμως στα χέρια, στο μπλοκ, την μπάλα.
Ξανά σε επανάληψη, βλέπετε εδώ, η μπάλα μπορεί να κατέληξε out, αλλά είχε βρει πιο μπροστά στα χέρια της αντιπάλου. Τρενταφυλλίδη. Έτρεξε η Μαναβή, δεν πρόλαβε. 14-18. Δείχνουν να έχουν τον έλεγχο η Τρενταφυλλίδη με τη Μαναβή σε αυτό το δεύτερο σετ. Σαν να έχει καθαρίσει το μυαλό τους και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Οι ταλαντούχες όμως, Περδικάκη και Αντωνακάκη, σίγουρα δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Μια εντυπωσιακή άμυνα από την Αντωνακάκη. Η δεύτερη δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα. 19-14. Δύο πόντους απέχουν από την κατάκτηση του σετ. Και όλα μετά θα κρυθούν ουσιαστικά στο tie break. Γεμάτος τελικός. Με ανατροπές, εναλλαγές στο σκορ. Πάθος, άμυνες, τα έχει όλα. Μαναβή, τη σταματάει το φιλέ. 15-19. Έχει ενδιαφέρον η αντίδραση των κοριτσιών από την Κρήτη. Τρενταφυλλίδη. Σπάει μπάλα στο μπλοκ. Πολύ καλή η άμυνα από την Αντωνακάκη. Δεν κατέληξε όμως εντός των αγωνιστικών γραμμών. Set ball για τη Τρενταφυλλίδη Μαναβή. Αλλαγή τερέν. Έχουν αρκετές ευκαιρίες για να κατακτήσουν το δεύτερο σετ και να οδηγήσουν το τελικό στο tie break. Ο κόσμος αναμένεται να δώσει τον ρυθμό σε αυτό το σετ μπολ. Το χειροκρότημα. Περδικάκη. Αντωνακάκη σηκώνει δυνατό το χτύπημα από την Περδικάκη. Ωραία κίνηση. Προσπάθησα με μετακίνηση της Τρενταφυλλίδη πάνω στο φιλέ με πάσα στο πίσω μέρος να αποφύγουν και με ένα ωραίο χτύπημα στη μεγάλη διαγώνιο πήραν τον πόντο. Άλλο ένα χαμένο σερβίς όμως εδώ και τέλος και το δεύτερο σετ. Τέλος το δεύτερο σετ. Το πήραν πιο εύκολα από ότι έχασαν το πρώτο. Η Τρενταφυλλίδη και Μαναβή 21-16. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο είμαστε κοντά σας. Καλησπέρα σας από την Θεσσαλονίκη. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες, παρακολουθείτε τον τελικό των γυναικών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley που κάνει εκκίνηση εδώ από την πλατεία Αριστοτέλους. Έχουμε τις δύο φιναλίστ, Τρενταφυλλίδη Μαναβή απέναντι Περδικάκη και Αντωνακάκη. Όπως βλέπετε, οι δύο ομάδες έχουν κατακτήσει από ένα σετ. Το πρώτο σετ το κατέκτησε το δίδυμο από την Κρήτη με 21-19. Απάντησαν οι Τρενταφυλλίδη με τη Μαναβή με 21-16. Και ο σημερινός νικητής, η νικήτρια ομάδα, θα κριθεί στους 15 λογικά πόντους, αν δεν υπάρχει κάποια παράταση. Ο πρώτος πόντος έχει κατακτηθεί ήδη από την Τρενταφυλλίδη Μαναβή, τελευταία σέρβιρε κιόλας, Περδικάκη. Έσπασε η μπάλα στον μπλοκ της Τρενταφυλλίδη. Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την φάση. 1-1. Στο σχολιασμό των δύο σημερινών τελικών, των γυναικών και των ανδρών που θα ακολουθήσει, είναι ο team manager των εθνικών ομάδων, ο Μανώλης Ρουμελιώτης, με τη δική του θητεία και πορεία στο χώρο του αθλήματος. Οι καλύτερες στιγμές μας σας είχανε εκεί. Είχα την τύχη να βρίσκομαι σε αυτές τις μεγάλες στιγμές με συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε μετάλλια, σε παγκόσμιες διοργανώσεις. Είχα την τύχη να έχω καλές αθλήτριες και μας οδήγησαν εκεί ψηλά. Σφυρί, Καραντάσου, Αρβανίτη, Τσαρτσιάνη, Κουτρουμανίδου, ήταν η ελίτ. Εγώ θα πω ότι η τύχη είναι ένα κομμάτι, γιατί θεωρώ ότι την τύχη τη χτίζουμε μόνοι μας. Και εσείς τις χτίσατε αυτές τις ομάδες. Είχατε και τα κορίτσια που είχαν απίστευτο ζήλο και επιθυμία να πρωταγωνιστήσουν και να αναδείξουν ένα άθλημα άγνωστο τότε στο ευρύ κοινό, που στην πορεία κέρδισε πολλούς θαυμαστές. Έτσι, συντέλεσαν πάρα πολλά. Υπήρχε πολύ καλή οργάνωση, υπήρχε αγάπη από πλευράς ομοσπονδίας, χορηγή, χρήματα, ο ζήλος των κοριτσιών, πολύ καλή οργανωμένη προπονητική ομάδα και καταφέραμε να φτάσουμε εκεί ψηλά. Αναπολούμε αυτές τις στιγμές, αλλά ταυτόχρονα είναι και οδηγός για το μέλλον.
θα έλεγα, ξέρουμε τον τρόπο, προσπαθούμε πάλι να χτίσουμε σιγά σιγά κάτι δυνατό. Με αυτό το δυνατό πέρασμα η Τρέντα Φίλη δίνει προβάδισμα στην ομάδα της με 3-2 στο τρίτο σετ, αλλαγή τερέν για τις δύο ομάδες. Βλέπουμε σε αυτούς τους πρώτους πόντους είναι μαζί. Για πάμε για μια σύντομη συνέντευξη από τον Γιώργο Τότσικα. Γιώργο. Κοίταξε τώρα, συνέντευξη είναι ευγενία μου όταν έχουμε δίπλα έναν άνθρωπο του αθλητισμού, όπως είναι η κυρία Κούλα Γιαννακίδου. Λέει συνέντευξη με την κυρία Γιαννακίδου. Αντιδήμαρχος αθλητισμού. Αντιδήμαρχος αθλητισμού, πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Ένας αθλητισμός ρέιβ από εσάς. Πώς βιώνετε όλο αυτό σήμερα που είναι μια γιορτή για τη Θεσσαλονίκη? Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Η ζωή μας είναι όλη αθλητισμός και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να συνδιοργανώνουμε το beach volley εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους, την εμβληματική μας πλατεία, και καλέσαμε όλο τον κόσμο να έρθει εδώ. Μάλιστα εγώ είχα πει από προχθές και όλες να πάρουν τα αντιλιακά τους και να έρθουν εδώ πέρα, γιατί πρέπει, ο αθλητισμός δεν είναι παντού, και σήμερα πραγματικά αυτό το υπερθέαμα πρέπει να το απολαύσει ο κόσμος. Είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε εδώ. Θα συνεχίσουμε εμείς βέβαια. Έχουμε και beach πάλι, έχουμε και beach handball. Όλη η εβδομάδα θα είναι έτσι. Αθλητισμός στο κέντρο της πόλης. Αίμα και άμμος, όπως λέμε, έτσι. Επιτυχίες αθλητικές και άμμος. Τι αντιλιακό φοράτε, τι νούμερο εννοώ, όχι διαφημισία, αλλά ποιο βαθμό προστασίας? 50 σε λιγότερες, σε πιο ήπιες, 30 με 50. Λοιπόν, 30 με 50 ευγενία, να ξέρεις. Όταν το λέει η κυρία Κούλα Γιαννακίδου, είναι 30 με 50. Στο μήκος, μην μπερδευτεί όμως, γιατί εδώ πέρα έχουμε μεγάλο σκάμα, όπως βλέπεις, Γιώργο, και κάνει το δικό της άλμα. Μην πάρετε φορά τώρα και κάνετε κανένα μήκος. Η ευγενία ηγείται, είναι παρούσα πάντοτε. Τη θυμάμαι από μικρό κοριτσάκι να είναι στις αθλητικές εκδηλώσεις. 25 χρονών, λοιπόν, σου μικρό κοριτσάκι. Και ευχαριστούμε πάντοτε που είστε κοντά στον αθλητισμό και κοντά στις αθλητικές εκδηλώσεις. Λοιπόν, μάθαμε και το νούμερο προστασίας στον τηλεφωνικό ευγενία και ότι είσαι και 25. Τι άλλο θέλεις? Είστε δαιμόνιος ρεπόρτερ. Πάμε τώρα στον τελικό 6-3. Προηγούνται οι Τριανταφυλλίδη με την Μαναβή, double score. Περδικάκι δεν μπορεί απέναντι στην Τριανταφυλλίδη. Τριανταφυλλίδη, η οποία είναι και μηχανολόγος στο επάγγελμα περιβάλλοντος. Θα μπορούσε να κάνει και ειδικές μελέτες για το πώς να στείνονται σωστά τα γήπεδα του beach volley. Time out, βλέποντας ότι έχουν ξεφύγει 4 πόντους, ζήτησαν οι Περδικάκη και το Ανακάκη. Ευκαιρία να πάρουμε και εμείς μια ανάσα και επιστρέφουμε. Κάποιος έχει σίγουρα πολλούς λόγους για να επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε κι εσείς εδώ πέρα μερικές από τις ομορφιές της πόλης. Ένας από τους πρόσθετους πλέον λόγους είναι και το Masters Θεσσαλονίκη, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley. Εκκίνηση εδώ από την πλατεία Αριστοτέλους. Στην τελική ευθεία έχει μπει ο τελικός των γυναικών. Τριανταφυλλίδη και Μαναβή προηγούνται στο tie break με 7-3. Οι δύο ομάδες έχουν κατακτήσει από ένα σετ. Μαναβή βγάζει την άμυνα υπερδικάκι, παίρνει και την επίθεση. Δεν έχει δυνάμεις η Μαναβή να ακολουθήσει, να επιχειρήσει για άμυνα. Μειώνουν σε 4-7. Το πρώτο σετ το είχαν κατακτήσει τα κορίτσια από την Κρήτη με 21-19. Ισοφάρισαν οι Τριανταφυλλίδη και Μαναβή με 16-21. Προηγούνται τώρα με 7-4. Φοράνε εδώ πέρα την πράσινη φανέλα. Και τώρα 8-4. Έχουν κτίσει αυτή τη διαφορά ασφαλείας. Φαίνονται πιο αποφασισμένες, θα έλεγα, στο τρίτο σετ. Έχουν χάσει και δύο ευκαιρίες σε κόντρα επίθεση να αυξήσουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Είναι αποφασισμένες να πάρουν το παιχνίδι. Από την άλλη, φαίνεται μια μικρή απογοήτευση στις μικρότερες κριτικές. Θα πρέπει να κρατηθούν κοντά στο σκορ για να μπορέσουν να διεκδικήσουν αυτή τη νίκη. Οι δύο ομάδες έφτασαν αίτητες ως τον τελικό. Βλέπετε χαμόγελα της Τριανταφυλλίδη με την Μαναβή. Βρήκε και στο γόνατο η μπάλα. Εδώ πέρα, όπως λέει χαρακτηριστικά, η Λίζα στην νέα της συμπαίκτρια, την Δήμητρα. Παίζει εντός έδρας η Δήμητρα. Έχει και το κοινό στο πλευρό της. Κάθε χρόνο τη στηρίζει. Δεν είναι τυχαίο ότι
Έχει κατακτήσει το Masters Θεσσαλονίκης 3 φορές η Δήμητρα Μαναβή. Περδικάκη. Τη φώναξε για τα Ουνακάκη να χτυπήσει στην ευθεία. Δεν ξέρω αν αυτό την αποσυντόνισε. Η ουσία είναι ότι χάθηκε ο πόντος. Στο συν 6 πλέον τριανταφυλλίδη Μαναβή. Στους 15 τελειώνει το τρίτο σετ. Είναι μεγάλη διαφορά για τα επίπεδα του τρίτου σετ αυτή η πόντη. Αλλά φυσικά είναι αθλητισμός και όλα μπορούν να συμβούν. Αλλά ξαναλέμε ότι δείχνουν αποφασισμένες οι... και ένα πολύ καλό σερβίς εδώ στο βάθος του γηπέδου. Έρχονται πάνω στη γραμμή. Μετά την κόπωση έρχονται και τα λάθη. 11-4. Σκεπτικές. Νικρητικοπούλες. Τα λένε. Έχουν τον νεανικό ενθουσιασμό. Τις είδαμε πέρσι στον Άγιο Νικόλαο να είναι δευτεραθλήτριες Ελλάδος. Έχουν τις δικές τους περγαμινές. Και ήδη παίξανε το χειμώνα στην σάλα. Για τον Ακάκη ήταν στο Μαρκόπουλο, στη Βόλεϊ Λίγκ των Γυναικών, στο μεγαλύτερο επίπεδο. Η Περδικάκη είχε επιλέξει την Αργυρούπολη στην Α2 των γυναικών. Κερδίζουν εδώ ένα πόντο. Ένα πόντο. Είχαν καλή υποδοχή, καλή πάσα και ένα, αυτό το cut shot που τους έχει δικαιώσει μέχρι στιγμής αρκετές φορές. Στηρίχθηκαν αρκετές φορές αυτό. Μαναβή. Ωραίο το μπλοκ από την Περδικάκη. Αντωνακάκη σε άμυνα. Μάζεψε η Τριανταφυλλίδη, θα πάρει και την επίθεση. Νέα άμυνα από την Περδικάκη και στην επίθεση τώρα. Σπάει μπάλα πάνω στο φιλέ. Τριανταφυλλίδη. Το μεγαλύτερο ράλι που έχουμε δει σε αυτό το τελικό. Ο πότος καταλήγει στην μοβ ομάδα για τις Περδικάκη και Αντωνακάκη. 11-6, φωνάζει και η κερκίδα όλε. Είναι από τις φάσεις που κερδίζουν το χειροκρότημα του κόσμου. Τριανταφυλλίδη, Μαναβή. Με έξυπνο τρόπο απέφυγε το μπλοκ της Περδικάκη. 12-6. Υπάρχει η εμπειρία, η γνώση. Διαχειρίστηκαν με όμορφο τρόπο την απώλεια του πρώτου σετ. Και εδώ το πέρασμα από την Περδικάκη. Μειώνει σε 12-7. Τέσσερις μέρες δράσης στην πλατεία Αριστοτέλους. Ξεκίνησε η διαδικασία με τα προκριματικά, την εισαγωγή των ομάδων στο κυρίω ταμπλό. Πολλοί αγώνες, ένταση, πάθος. Βοήθησαν φέτος και οι καιρικές συνθήκες. 13-7 για τη Σελίζα Τριανταφυλλίδη και Δήμητρα Μαναβή. Δύο πόντι μακριά από την νίκη στο Μάστερς της Θεσσαλονίκης. Βλέπετε χαρακτηριστική κίνηση της Λίζα Τριανταφυλλίδη που δείχνει στην συμπαίκτριά της το σύστημα που θα ακολουθήσουν. Μαναβή με το καλό σερβις σήμερα. Έχει προβληματίσει αρκετές φορές το δίδυμο από την Κρήτη. Μπήκε δυνατά εδώ η Περδικάκη. Πήρε τον πόντο. 8-13. Δεν το βάζουν κάτω. Θα διεκδικήσουν τις πιθανότητες που έχουν μέχρι τέλους. Τριανταφυλλίδη. Και match ball. Με αυτό το έξυπνο πέρασμα από την Ελίζα Τριανταφυλλίδη, 32 ετών. Η κόρη του Μιχάλη Τριανταφυλλίδη. Φαντάζομαι τον πατέρα της έχει μελετήσει αρκετές φορές τέτοιου είδους φάσεις. Μεγάλες μονομαχίες. Όπως είπα, από μικρή θυμάται τον εαυτός μέσα στο σπίτι με μια μπάλα του βόλεϊ. Περδικάκη. Παράταση στην αγωνία. Για τα κορίτσια. Μπράταση πανέλα. 9-14. Έχουν στη διάθεσή τους πολλά match point.
Μαναβή. Θα τελειώσει το τελικό εδώ, όχι. Νέα άμυνα. Από την Περδικάκη έτρεξε η Μαναβή. Μάζεψε, θα περάσει η Τριανταφυλλίδη. Ντονακάκη, Περδικάκη. Ούτε τώρα θα πέσει μπάλα κάτω. Ρίχνουν κι άλλο τη διαφορά. 10-14. Δεν το βάζουν κάτω. Το έχουν στο DNA τους. Είναι κριτικοπούλες με τη βούλα. Είπαμε, είναι μαχητικές. Κυνηγάνε όλες τις μπάλες. Φοβερές. Και οι δύο φιναλίστ. Η Ιωάννα Περδικάκη. Ένα ακόμα σερβίς. Δυσκολεύει την Μαναβή στην υποδοχή. Νέα άμυνα από την Αντανακάκη. Έτρεξε, δεν κατάφερε να στρέψει η Περδικάκη. Εδώ τελειώνει ο τελικός των γυναικών. Λίζα Τριανταφυλλίδη και Δήμητρα Μαναβή κατακτούν το Masters της Θεσσαλονίκης. Ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους μετά την απώλεια του πρώτου σετ. Δίκαια κέρδισαν, σίγουρα είχαν πιο καθαρό μυαλό και είχαν έλεγξαν τα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια του tie break που ήταν το καθοριστικό σετ του τελικού. Εξασφάλισαν με διαφορά από την αρχή του σετ αυτού, την κράτησαν μέχρι και το τέλος και κατέκτησαν το πρώτο Masters της φετινής χρονιάς. Απ' την άλλη, Περδικάκη και Αντωνακάκη έδειξαν ότι είναι μια υπολογίσιμη δύναμη και θα διεκδικήσουν, πιστεύω, μέχρι και το τέλος με αξιώσεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για φέτος. Σε ένα τελικό που είχε διάρκεια 47 λεπτά, όπως βλέπουμε, τα κορίτσια εδώ πέρα, το νέο δίδυμο του beach volley που ελπίζει να μας ανεβάσει σκαλοπάτια και στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια κατάταξη. Έχουν όνειρα, έχουν φιλοδοξίες. Το πειρατικό καραβάκι στον θερμαϊκό κόπο ζητοκραυγάζει για τα κορίτσια. 47 λοιπόν λεπτά κράτησε ο τελικός των γυναικών. Το πρώτο σετ το κατέκτησαν τα κορίτσια από την Κρήτη 21-19. Ακολούθησαν η Λίζα Τριανταφυλλίδη με την Δήμητρα Μαναβή 21-16 και 15-10. Άξια κατέκτησαν το Μάστερ στη Θεσσαλονίκη. Τις έχει κοντά τους ο Γιώργος Τότσκας. Γιώργο, πάμε να δούμε τις αντιδράσεις των κοριτσιών. Λούσε στην ώρα του αγώνα και κάνω παράπονο. Βρείτε μου έναν που θα μιλήσει στην ώρα του αγώνα. Η Δήμητρα. Αποκλείεται. Εγώ ωριακά μιλάω μετά τον αγώνα. Λοιπόν, 4 νίκες και 2. Ναι, στην ναι. Μπορείς να φύγεις λοιπόν, 4 νίκες. Ναι, η αλήθεια είναι, αυτό της έλεγα ότι γενικά είναι ο τρίτος μου τελικός σε Master και την ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε πάλι στο τελικό. Τις το έλεγα σήμερα μεσημέρι. Μόλις με πληροφόρησαν ότι πήρε ο επιλοποιός σας, κάνει ένα... Με πήρε ο επιλοποιός σας, κάνει ένα σετ για να βάλει στα κύπελα, τέταρτο κύπελο. Ισχύει. Εντάξει, τα κύπελα ποτέ δεν είναι αρκετά, πάντα θέλω κι άλλα. Και τώρα, ειδικά για το συγκεκριμένο, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Γιατί? Γιατί είναι πρώτα εδώ στην πόλη μου, με τους δικούς μου ανθρώπους μαζί. Και πιο σημαντικό γιατί είναι με τη Λίζα και περνάω υπέροχα στο γήπεδο μαζί της. Και είναι πραγματικά αυτό που μετράει περισσότερο από όλα. Γιατί Λίζα, δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί γελάμε. Της έχω μάθει και ένα παιχνίδι. Για να το δούμε, για να το δούμε. Για την απονομή, καλύτερο γενικό γραμματέα της ΕΠΕΣ, κύριος Γιάννης. Δηλαδή, αν το κάνω εγώ αυτό, θα βγω πρωτός. Ναι, γιατί όχι. Για πες το σχολείο σου, όντως είναι. Ξέρω ότι τώρα είσαι στα κόκκινα και φοράτε πράσινα. Φοράμε πράσινα και πορτοκαλί. Το σχολείο μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Κυρίως ότι είμαι με την Δήμητρα. Μου έλεγε για αυτό το τουρνουά ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Το είχα ζήσει πέρυσι, αλλά όχι με αυτή την κερκίδα. Η κερκίδα μας γέμισε αγάπη υπερβολική. Ο κόσμος μας αγκάλιασε, πραγματικά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ξαναπήρα για δεύτερη φορά το τουρνουά εδώ και πραγματικά με τη Δήμητρα το χαίρομαι πάρα πολύ. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ωραία, ας μιλήσουμε με κάποια που πήρε 4. Γιατί να μιλήσουμε μαζί, δεν κατάλαβα.
Σαν τη Θεσσαλονίκη έχει. Δεν έχει. Σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει. Είναι το καλύτερο τουρνουά του κόσμου. Του κόσμου. Θέλω και ένα σχόλιο για τα επόμενα σας βήματα βασικά. Έτσι. Οφείλω να ρωτήσω, με ρωτάει η Ευγενία Γίτα, γιατί δεν ρωτάς τα κορίτσια για μετά. Τα επόμενα μας βήματα. Γενικότερα το βλέπουμε ένα-ένα το τουρνουά, ένα-ένα το παιχνίδι. Οπότε το επόμενο μας βήμα είναι το ταξίδι μας στην Ήω και ανυπομονώ πάρα πολύ. Έχει παγκόσμιο τουρνουά εκεί πέρα με πολύ καλές ομάδες. Στην Ήω θα πάτε. Θέλετε κάποιον να σας βοηθήσει να έρθει support. Όποιος θέλει, πρόσεκτος. Και κλείνω με αυτό. Βαριά εφανέλα, Τρενταφυλλίδης. Με είχαν ρωτήσει πάλι πέρυσι. Τους είχα πει ότι είναι βαριά, αλλά πλέον το αγκαλιάζω και το αγαπάω πάρα πολύ. Παλιά όντως με βάραινε, πλέον μ' αρέσει. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.